Ματζέρης Θανάσης, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξίου Χουνίκα. Να πω αυτό που επιστέλλεις. Προχθές, στις 9 του μήνα, είχαμε εδώ πανθεσσαλική σύσκεψη όλες οι συνεργαζόμενες συνταξιακές οργανώσεις και πήραμε απόφαση ομόφωνα βάσει με την εισήγηση που είχαμε από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα από τη ΣΕΑ των Αθηνών, είχαμε και εκπροσώπους και κάναμε μια διεξοδική συζήτηση εδώ στο επιμελητήριο κάτω με δύο βασικά θέματα που έχουν συνταξιούχοι. Πέρα από την ακρίβεια που τσακίζει κόκαλα, που σιγά σιγά οι συνταξιούχοι, από ό,τι φαίνεται και από τα στοιχεία που υπάρχουν, ότι όλοι οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι, ότι το μισθό που παίρνουν ότι φτάνει για 20 ή 15 μέρες και ντρέπονται να πάνε και φοβάται να πάνε στα σούπερ μάρκετ να ψωνίζουν, γιατί τελειώνει ο μισθός και η σύνταξη. Το δεύτερο μεγάλο θέμα που προκύπτει για τους συνταξίουχους και έγιναν πανελλαδικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα έγινε στις 13 του μηνός, έγινε πανατική συγκέντρωση με μοναδικό σκοπό το πρόβλημα της υγείας, όπως είπε και ο συνάδελφος Τσούτσας. Το πρόβλημα της υγείας, γιατί συνάδελφοι, εμείς πάμε τώρα αύριο το πρωί και καλούμε τον κόσμο να πάμε στις 12. Γιατί τα νοσοκομεία όλα σε όλη τη χώρα έχουν αποκαδιωθεί. Δεν έχουν καθόλου, δεν έχουν γιατρούς, δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν αναισθησιολόγους. Εδώ στέλνουν στη Λαμία, ας πούμε, αναισθησιολόγους. Από εδώ στη Λάζα πάνω στη Λαμία. Δηλαδή, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, τα νοσοκομεία αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Και περισσότερο εμείς, ας πούμε, οι συνταξιούχοι, που όταν ήμασταν νέοι δεν χρειαζόμασταν γιατρό, τώρα χρειαζόμαστε περισσότερο τους γιατρούς. Επίσης, και γι' αυτό το σκοπό η Συντονιστική Επιτροπή η ΣΕΑ των Αθηνών και σε όλη την Ελλάδα πολύ σωστά παίρνει αυτή την απόφαση να κάνουμε συγκεντρώσεις μαζί με τους γιατρούς. Αύριο επίσης προκύπτει η απεργία, η πανελλαδική απεργία που έχουν οι γιατροί, θα πάμε και εμείς στο νοσοκομείο του Παλιό, καλούμε όλους τους συνταξιούχους, τις συνταξιούχους και τους συνταξιούχους να παραβρεθούν στις 12 η ώρα στην πύλη του πολιτικού, στο παλιό νοσοκομείο, γιατί γενικό, έτσι το ξέρουμε. Γενικό νοσοκομείο, γενικό νοσοκομείο λέγεται, αλλά εμείς στη Λαρισαία δεν το ξέρουμε το παλιό νοσοκομείο. Να καταλάβει ο κόσμος το παλιό νοσοκομείο για να μην μπερδευτούμε.